Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι μια ερώτηση κλειδί από ένα νεαρό παιδί. Είναι φοιτητή, είναι 22 ετών. Ο οποίο ισχυρίζεται ότι στη δικιά του περίπτωση το bullying χρησιμεύσε επικοδομητικά. Ότι το bullying το βοήθησε και ρωτάει αν θα μπορούσε το bullying σε κάποιες περιπτώσεις να δουλέψει επικοδομητικά. Για να πάμε να δούμε τι μας έγραψε. Θέκλα μου καλησπέρα. Χαίρετε. Σου γράφω αυτό το email αφού του είδα το podcast που έκανες σχετικά με τον bullying. Αν θυμάστε ένα podcast με τίτλο α, «Αν μπορεί η δικιά μας συμπεριφορά και ο δικός μας τρόπος λειτουργίας να επηρεάσει τα παιδιά μας όσον αφορά στο bullying. Ένα λεπτό να σας πω ακριβώς ποιο podcast είναι. Είναι το podcast uh, επεισόδιο 39. Έχω ευθύνη αν το παιδί μου εξασκεί ή δέχεται bullying. Για να δούμε τι γράφει το νεαρό παιδί αυτό. Ανέκαθεν λέει, ως παιδί ήμουν λιποβαρής. Ήταν πολύ αδύνατος δηλαδή. Μεγαλώνοντας στο δημοτικό έπαιζαν μπάλα με τους συμμεθητές μου και όποτε έβαζαν γκολ έβγαζα την μπλούζα πανηγυρίζοντας όπως κάνουν όλα τα παιδιά που παρακολουθούν τους διεθνείς ποδοσφαιριστές που το κάνουν. Τα σχόλια που είχα ακούσει για το σώμα μου, το λεγόμενο body shaming ήταν ακραία. Η λέξη body shaming σημαίνει να σε ντροπιάζουν οι άλλοι για το σώμα σου. Να σου λένε, πω πω τι χοντρός που είσαι, πω πω είσαι πολύ αδύνατος, πω πω πως είναι έτσι η σου, πω πω πως είναι έτσι το ένα σου το άλλο σου. Με έκαναν όλοι body shaming. Γινόταν ένας μικρός περίγελος. Εδώ θέλω να πω ότι τα παιδιά και στην παιδική ηλικία αλλά και στην εφηβική ηλικία κυρίως είναι πολύ σκληρά όσον αφορά στα σχόλια που κάνουν για τα άλλα παιδιά είναι εξαιρετικά καυστική και σκληρή κριτική και στην περίπτωση αυτή που το ένα παιδί κάνει body shaming στο άλλο, δηλαδή ντροπιάζει το άλλο παιδί για το σώμα του, αυτό φυσικά συνιστά bullying, παρενόχληση, ψυχολογικό πόλεμο για να το πούμε με δικές μας ορολογίες. Και το bullying αυτό μου δημιούργησε μια μεγάλη ανασφάλεια για την οποία δεν μιλούσα πουθενά. Δηλαδή το παιδί αυτό το κρατούσε μέσα του. Ένιωθε ανασφάλεια για την εξωτερική του εμφάνιση, ένιωθε ανασφάλεια για το ότι ήταν αδύνατος και τον έλεγαν, τι τον έλεγαν, δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα τον έλεγαν, αλλά γνωρίζω ότι αρκετά παιδιά τα κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά και για το ότι είναι αδύνατη, όχι μόνο για το ότι είναι παχουλή. Να μην σας πω ότι τα ίδια παιδιά που κοροϊδεύουν τα υπέρβαρα παιδιά για το ότι είναι παχουλά, κοροϊδεύουν και τα λιποβαρή παιδιά για το ότι είναι αδύνατα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έβαζε τον κόλ και μετά τον κοροϊδεύα. Δηλαδή έκανε κάτι το οποίο τον ξεχώριζε από τους άλλους. Φυσικά όταν βάζεις γκολ φαίνεσαι ότι είσαι καλύτερος στο ποδόσφαιρο και τότε έβρισκαν την ευκαιρία να τον κοροϊδέψουν. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο έπειτα που το physical violence, δηλαδή σωματική βία, Ηταν κάτι το πραγματικό μεταξύ των παιδιών. ένιωθα ότι θα ήμουν εντελώ αβοήθητο σε ένα τέτοιο σενάριο. Εννοείται στο γυμνάσιο και στο λύκειο, τα παιδιά δεν μπαίνουν μόνο στη διαδικασία να κάνουν bullying μέσω εκφράσεων ή σε πολύ αδύνατο ή σε πολύ παχουλό ή σε κοντό ή σε ψηλό κ.ο.κ. Αλλά μπορεί να μπουν και σε καυγά, φυσικό καυγά. Και λέει στη σκέψη μόνο ότι θα μπορούσε να πάνε να το δίρουν και αυτός δεν θα μπορούσε να τους δίρει λόγω του ότι ήταν αδύνατος, ένιωθε εντελώ αβοήθητος. Και αυτό και ξεκίνησα το λεγόμενο φούσκωμα εντό εισαγωγικών. Έτρωγα κάθε μέρα σαν τον παλαβό, μέχρι που έφτασα σχεδόν 80 κιλά. Τα ίδια άτομα που κάποτε με κορόιδευαν, πλέον μου έλεγαν ότι παίρνω ουσίες για να καταλήξω έτσι. Ε, βέβαια, ό,τι και να κάνει, αυτοί που κοροϊδεύουν, κάτι θα βρουν να σε κοροϊδεύουν. Και εγώ όμω το έπαιρνα σαν κομπλιμέντο, γιατί δεν ήσχε κάτι τέτοιο. Άρα στην ηλικία τη εφηβεία, λέει, τρώγε πολύ, φανταζόμαι γυμναζόταν κιόλα, ούτω ώστε να αποκτήσει όγκο, και του έλεγα, πω πω, πώ έχει γίνει έτσι, σίγουρα παίρνει αναβολικά. Αποκλείεται να έχει γίνει έτσι μόνο με το φαγητό και τη γυμναστική. Με τον καιρό όμω, βλέποντα πόσο κουραστικό ήταν να είμαι με την πουκιά στο στόμα όλη μέρα, τα παράτησα. Και τώρα είμαι αδύνατο και δεν με ενοχλεί. Έκατσα και σκέφτηκα όμω ότι μέσω του bullying μπόρεσα όχι μόνο να επιτεύξω κάτι που μου φανταζόταν απίθανο, αλλά το bullying με έκανε και πιο δυνατό mentally, δηλαδή πνευματικά. Τι μπορεί να μου πει πλέον τώρα ο καθένας από αυτούς που με κοροϊδεύε τότε και να με πληγώσει. Τίποτα. Με κεφαλαίο. Τα έχω ακούσει όλα. Και έτσι κατέληξα στη θεωρία πως όλοι χρειαζόμαστε από λίγο μπούλινγκ. Γε μου! Γε μου! Θα μπορούσε τον μπούλινγκ σε κάποιες περιπτώσεις να δουλέψει επικοδομητικά. Τι πιστεύεις πάνω σε αυτό. Θα σου πω τι πιστεύω πάνω σε αυτό. Λοιπόν, γνωρίζω και άλλους τύπους, οι οποίοι όπως και εσύ ισχυρίζονται ότι λίγο bullying κάνει καλό. Και ότι το bullying που έχουν δεχθεί μεγαλώνοντας, είτε από τους συμμαθητές τους, είτε από τους γονείς τους, το ξύλο για παράδειγμα που έχουν δεχθεί από τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους, ή το ντρόπιασμα που έχουν δεχθεί από τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους, τους έχει κάνει δυνατότερους ανθρώπους. Τους έχει κάνει ανθρώπους μάλιστα. Κάποιοι λένε ότι ευτυχώς που με έδερνε ο πατέρας μου μεγαλώνοντας, γιατί αν δεν με έδερνε, δεν θα γινόμουν άνθρωπος. Ή ευτυχώς που μου τάπριζε όλη η μέρα η μάνα μου μεγαλώνοντας, γιατί αν δεν μου τάπριζε, δεν θα γινόμουν ένας καλός άνθρωπος. Θα σου πω λίγο την ιστορία ενός διάσημου Έλληνα, που όλοι έχουμε ακούσει το όνομά του, του Αριστοτέλη ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως και πολλοί άλλοι αυτοδημιούργητοι επιτυχημένοι άνθρωποι, μεγάλωσε πολύ δύσκολα, σε πολύ δυστοπικέ συνθήκες και οικονομικά, αλλά και ψυχικά συναισθηματικά. Μεγαλώνοντας, ο ίδιος διακήρυτε ότι η ταπεινή του καταγωγή και οι δυσκολίες που είχε μεγαλώνοντας, τον βοήθησαν ώστε να είναι ο επιτυχημένος, πασίγνωστος παγκοσμίως, Εκατομμυριούχος, πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας. Και γνωρίζω και πολλούς άλλους ονάσιδες, όχι με την έννοια των πολυεκατομμυριούχων, πολυεπιτυχημένων επιχειρηματίων, αλλά με την έννοια των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από χαμηλά, έχουν δεχθεί κακοποίηση, έχουν δεχθεί μπούλινγκ και το μπούλινγκ όπως λένε τους έχει δυναμώσει, τους έχει κάνει αχτύπη τους και κατάφεραν να επιτύχουν στη ζωή τους. Ε, εννοείται ότι δεν έχω γνωρίσει προσωπικά τον Αριστοτελειονάση, όμως μελετώντας λίγο την ιστορία της οικογένειας που δημιούργησε και των παιδιών του, τόσο της Χριστίνας, όσο και του Αλεξάνδρου, που κανένας από αυτούς δεν βρίσκεται εν ζωή, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θεωρούνταν επιτυχημένος κοινωνικά και οικονομικά, απέτυχε εκτρά ως πατέρας. Ξεκάθαρα. Και μπορούμε να δούμε επίσης και τις σχέσεις του με τις γυναίκες στη ζωή του και κυρίως τη σχέση του με την πρώτη του γυναίκα, την οποία παντρεύτηκε σε μια Εντελώ άγουρη ηλικία, αν δεν κάνω λάθο, η Τίνα Λιβανού ήταν 16 ετών όταν πήρε τον Αριστοτελιονάση και αυτό ήταν 40, η οποία μαρτυρούσε στη συνέχεια ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ από τη σκληρότητα και την κακία που εκτόξευε πάνω της ο άντρα τη και γι' αυτό άλλωστε και τον χώρισε. Και εξαιρετικό ενδιαφέρον, εξαιρετικά έτσι ψυχοσυναισθηματικό ενδιαφέρον, έχει η ιστορία της Μαρίας Κάλλας, της πασίγνωστης Ελληνίδας Σοπράνο, παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας κλασικού τραγουδιού, η οποία δινοπάθησε στα χέρια του Αριστοτέλη Ωνάση. Ήταν ξεκάθαρα μια σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης, όπου ο Ωνάσης κακοποιούσε με όλους τους ψυχολογικούς τρόπους την Μαρία Κάλλας. Δεν είμαι σίγουρη αν την έχει κακοποίησει και σωματικά. Μου έχει στείλει γαλάτια μια φίλη να ακούσω κάποια podcast σε σχέση με τη ζωή της Μαρίας Κάλλας. Τα έχω σημειώσει για να τα ακούσω. Και μάλιστα το σκεπτικό της ήταν ότι σε εκείνα τα podcast παρουσιαζόταν η Μαρία Κάλλα ω ναρκισίστρια, ενώ ε, η φίλη Γαλάτη έχει την άποψη ότι ήταν συνεξαρτώμενη από τον Ονάση και κακοποιημένη από αυτόν. Τίνω και εγώ προ αυτή την άποψη, χωρί να έχω μελετήσει το υλικό που μου στείλει κοπελά. Ξέρουμε σίγουρα όμω ότι ο Νάση ω πατέρα μεγάλωσε δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα παιδί, ο γιος, είχε διαχωρίσει τη θέση του από τον πατέρα ξεκάθαρα, έχει κάνει ένα εξαιρετικό podcast το Άρης ο Δημοκίδης στα μικροπράγματα στη Λάϊφο για τον Αλεξανδρονάση. Η σκληρή αλήθεια για τον Αλεξανδρονάση που εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ότι η σχέση του με τον πατέρα του ήταν μια σχέση εναρκεσιστικής κακοποίηση. Και σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Δεν γνωρίζω τις αιθίκες. Σίγουρα είχε έναν πρόωρο και άκερο θάνατο ο Φρόιντ ε, ε, έλεγε ότι τα δυστυχήματα στα οποία ο οδηγό σκοτώνεται είναι τρόπον την αυτοκτονίες, έτσι έλεγε ο Φρόιτ. Δεν το υποστηρίζω αυτό τη σχήση σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά ακούγοντας το podcast του Άρη του Δημοκίδη, για το οποίο θα βάλω σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ακούγοντας το podcast του Άρη του Δημοκίδη, διαφάνηκε ότι είχε κάπως μια απρόσεχτη συμπεριφορά ο Αλεξανδρός Ωνάσης όσον αφορά την ασφαλή του αεροπλάνου και το καθεξής, που ίσως ο άνθρωπος να μην ήταν καλά ψυχικά και συναισθηματικά και να ήταν χωρίς να το αντιλαμβάνεται τρόπον την αυτοκτονικός. Ε, για τη Χριστίνα Ωνάση δεν χρειάζεται να σας πω πολλά, μια πολύ δύσκολη ζωή, σχέσεις κακοποίησης, σχέσεις τις οποίες προσπαθούσε να ξεφύγει από το μοτίβο της ναρκισιστικής κακοποίησης από τον πατέρα της, με αδόκιμο θάνατο και ίδια. Ε, δεν έχει φτιάξει ακόμη ο Άρης ο Δημοκίδης podcast για τη σκληρή αλήθεια για τη Χριστίνα Ωνάση. Όταν φτιάξει θα το ακούσουμε. ο Ωνάσης λοιπόν υποστήριζε ότι δεν έχω πάθει τίποτα. Εγώ που έχω μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια, μέσα στο ξύλο, μέσα στην κακοποίηση, δεν έχω πάθει τίποτα. Κοιτάξτε με τι πετυχημένο άνθρωπος είμαι. Αυτό είναι ένα φάλαση είναι μια εσφαλμένη αντίληψη ότι τον bullying ή κακοποίηση κάνει πιο σκληρούς και πιο δυνατούς ανθρώπους. Είναι λανθασμένη αυτή η πεποίθηση. Και το έχω δει πάρα πολλές φορές στην πράξη. Και έχω δει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν χωρίς να πενθήσουν για τον bullying που έχουν δεχθεί μεγαλώνοντας, είτε το έχουν δεχθεί από τους γονείς τους, ω ψυχική και σωματική κακοποίηση από του γονεί του, είτε το έχουν δεχθεί από του συμμαθητές του ω bullying στο σχολείο ή ω ξύλο που έχουν φάει στο σχολείο, οι άνθρωποι που δεν μπήθησαν για αυτό το bullying, που δεν αναγνώρισαν αυτό τον bullying, δεν κατάφεραν να οριμάσουν ψυχοσυναισθηματικά και να μπορέσουν οι ήδη να είναι ολοκληρωμένε προσωπικότητε χωρίς τραύματα και χωρίς κενά, ώστε στις αλληλεπιδράσεις τους, στις σχέσεις τους, στις διαδράσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, με τον ή τη σύντροφό τους και αν αποφασίσουν να γίνουν γονείς με τα παιδιά τους, να είναι εντάξει. Το γεγονός ότι κάποιος λέει «εμένα δεν με πειράζει τίποτα» και ότι και να μου πούνε «τίποτα δεν με νοιάζει, τίποτα δεν με πιάνει γιατί τα έχω ακούσει όλα» δεν δουλεύει εκτός και αν ο άνθρωπος έχει κάνει πολύ σκληρή δουλειά με τον εαυτό του, έχει κάνει ψυχοθεραπεία, έχει πενθύσει τα τραύματα τα ψυχικά που προκαλεί τον bullying και έχει χτίσει την αυτοεκτίμηση του πάνω σε υγιείς και γερές βάσεις. Δεν ξέρω αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία ο φίλος, ίσως να έχει κάνει και γι' αυτό να μπόρεσε να το αντιμετωπίσει θετικά, α, και πιθανόν να έχει και ψυχική ανθεκτικότητα, resilience, υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα. Η έννοια του resilience, της ψυχικής ανθεκτικότητας, σημαίνει να μπορώ να ξανασηκώνομαι με μετά που έχω πέσει στα πατώματα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερη ψυχική ανθεκτικότητα από άλλους, αλλά οπωσδήποτε η ψυχική ανθεκτικότητα καλλιεργείται μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας, του προσωπικού πνευματικού αγώνα και αν μιλάμε για παιδιά, η ψυχική ανθεκτικότητα καλλιεργείται και μέσω μιας υγιούς, σεβαστικής και πνευματικής διαπαιδαγωγήσης. Εννοείται ότι τον bullying που έχουμε δεχθεί δεν μας καταδικάζει ώστε να είμαστε στο μέλλον κακοποιητές άλλων, όμως σε καμία περίπτωση τον bullying δεν μπορεί να είναι χρήσιμο για κανέναν άνθρωπο. Το bullying πάντοτε είναι μια πληγή είναι ένα τραύμα και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα τραύματά μας μπορεί να μας βοηθήσει να μην επηρεαστούμε τόσο πολύ από τα τραύματά μας ή να επηρεαστούμε όσο λιγότερο γίνεται. Δεν είναι υγιές όμως να θεωρούμε ότι το bullying μας βοηθάει. Θα μιλήσω τώρα και λίγο προσωπικά. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω δεχθεί bullying στο σχολείο. Πολύ πιθανόν να έχω δεχθεί και να μην το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι όμω ότι έχω δεχθεί ανελέη τον bullying στο σπίτι. Πέρα από το ξύλο, έχω δεχθεί και bullying. Πώ μιλά έτσι, πώ γελά έτσι, πόσο παχιά είσαι, πόσο έτσι είσαι, πώ τρως έτσι. Συνεχέ ντροπιασμα. Συνεχέ είσαι βλάκα, δεν κόβει το μυαλό σου, πώ θα τα καταφέρει στον έξω δεν είσαι όπω πρέπει και ούτω καθεξής. Δεν θα σα πω ότι τον bullying αυτό με έκανε τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Όχι, δεν θα σας το πω αυτό. Το μπούλινγκ αυτό μου έχει προκαλέσει σωρία τραυμάτων, η οποία αυτή σωρία τραυμάτων έχει βοηθήσει στο να αναπτύξω ό,τι θέλεις, από κρίσει πανικού, μέχρι φοβίες, μέχρι κατάθλιψη. Σίγουρα είχα έκτοτε σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Η καινούργια γνώση που είχα, το 2023 για τη διάγνωση με την νόσο Κρόνς που είναι ένα σοβαρό αυτοάνωσο νόσημα φώτισε την κατάσταση γιατί παίρνοντα το ιατρικό ιστορικό οι γιατροί κατέληξαν ότι στα τέσσερα μου χρόνια ξεκίνησε η νόσος Κρόνς. Άρα τον μπούλινγκ βοήθησε και στο να ξυπνήσει το γονίδιο για την νόσο Κρόνς γιατί υπάρχει γενετική προδιάθεση για την Κρόνς αλλά μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει μια ζωή ανεμπόδιστη, μια ζωή χωρίς ψυχική ή σωματική βία και κανένα από τα γονίδια τα οποία φέρει να μην ξυπνήσει. Το bullying μου ξύπνησε την νοσοκρόνς, μου προκάλεσε τη σύνθετη διαταραχή με τα στρες, μου προκάλεσε την κατάθλιψη, μου προκάλεσε τις φοβίες, μου προκάλεσε τις κρίσεις πανικού και τη γενικευμένη αχώδη διαταραχή. Σε κάποια φάση μου προκάλεψε και ζητήματα ψυχογενού ανορεξία, μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο και πολύ λίγη. Το μπούλινγκ αυτό με έκανε να μην έχω υγιή σχέση με το φαγητό, και είτε να τρώω υπερβολικά είτε να κάνω υπερβολικέ δίαιτε, το λεγόμενο γιοιοιοντάιτινγκ, και να είμαι μια αδύνατη και μια παχιά, ιστορία με την οποία ταλαιπωρούμε μέχρι πρόσφατα. Και σίγουρα έκανε τη ζωή μου πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, επειδή με πάρα πολλή προσπάθεια, με δύο δεκαετίες ψυχοθεραπείας, με πολύ προσωπικό πνευματικό αγώνα, με πολύ διάβασμα, με πολύ ψυχοεκπαίδευση, διαμέσου της δουλειά μου, την οποία βλέπω και ως λειτουργήμα, κατάφερα να είμαι καλά σήμερα, αυτό δεν σημαίνει ότι το χρωστώ στον bullying. Σκέφτομαι κάποιες φορές πως αν μεγάλωνα σε μια οικογένεια στην οποία δεν δεχόμουν bullying και δεν έτρωγα ξύλο, με το μυαλό που έχω και με την καλή διάθεση που έχω, πόσο περισσότερα πράγματα θα μπορούσα να έχω επιτύχει στην προσωπική μου ζωή, στην ακαδημαϊκή μου ζωή, στην επαγγελματική μου ζωή και πόσο περισσότερους ανθρώπους θα μπορούσα να βοηθήσω ενδεχομένως, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι μου έχει δώσει ο Θεός το χάρισμα του λόγου και της μεταδοτικότητας και σίγουρα, θα είχα φτιάξει για παράδειγμα αυτό το κανάλι μια δεκαετία προηγουμένω ή θα είχα γράψει πολύ περισσότερα βιβλία. Δεν έχει νόημα δηλαδή εκ των υστέρων να ερχόμαστε και να λέμε «Α, δέχθηκαν bullying και στην προσπάθεια να ξαναβρω τον εαυτό μου μέσα από τον bullying που δέχθηκα, κατάφερα πολλά πράγματα, άρα τον bullying μου έκανε καλό». Όχι. Όχι. Σε καμία περίπτωση τον bullying δεν είναι επικοδομητικό και τον bullying δεν είναι χρήσιμο το bullying αναστέλει τη φυσική διαδικασία ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης ενός παιδιού και ενός εφήβου, δημιουργεί τεράστιες ρογμές στην αυτοεκτίμηση του παιδιού και χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά ψυχική, συναισθηματική και πνευματική για να σταθεί στα πόδια του αυτό το παιδί. Γεια μου εσύ που έστειλες το email, σκέψου αν Μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον. Στο οποίο να μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά στου γονεί σου για τον τρόπιασμα που δεχόσουνα, γιατί είπε: Ότι δεν έχω μιλήσει σε κανέναν γι' αυτό. Σε ένα περιβάλλον που να μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά για του φόβου που είχε όταν πήγε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο να σε καθοδηγούσαν ώστε να κάνει μια ισορροπημένη διατροφή ίσως με τη βοήθεια διατολόγου, διατροφολόγου, α, παιδίατρου, δεν ξέρω, α, ή παθολόγου, οποιασδήποτε ειδικότητα θα μπορούσε να σε βοηθήσει να τρως όσο πιο υγιεινά γίνεται, να είχε τη ψυχολογική υποστήριξη από έναν παιδοψυχολόγο, για παράδειγμα, ώστε να φτιάξει την αυτοεκτίμησή σου, πόσα περισσότερα θα μπορούσε να πετύχει και σε κοινωνικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι επειδή καταφέραμε να σηκωθούμε μετά που μας έχουν ρίξει στα πατώματα, ότι καλά έκαναν και μας έριξαν στα πατώματα. Την δύναμη και την προσπάθεια που βάλαμε για να ανασηκωθούμε και να ανασκουμποθούμε από τα πατώματα, θα μπορούσαμε κάλλιστα να την είχαμε χρησιμοποιήσει για να εξελιχθούμε περισσότερο ως άνθρωποι. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, δεν μπορούμε να διαγράψουμε το γεγονό ότι δεχθήκαμε bullying ή κακοποίηση. Όσοι δεχθήκαμε bullying ή κακοποίηση, μπορούμε όμως να πάρουμε τη συνειδητή απόφαση να είμαστε πολέμοι του bullying σε οποιαδήποτε μορφή. Και να μην επιτρέπουμε κανένα άνθρωπο να δέχεται bullying. Ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι φίλοι μας, ούτε οι μα, κανένα. Μπορούμε να γίνουμε άβοκοι, αφού γράφεις με λέξεις στα αγγλικά θα χρησιμοποιήσω μια αγγλική λέξη. Μπορούμε να γίνουμε συνήγοροι μιας ζωής ελεύθερης και καθαρής από bullying. Μπορούμε να γίνουμε συνήγοροι του να ζούμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, με σεβασμό και που ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, σωματικής διάπλασης ή οποιαδήποτε άλλου χαρακτηριστικού, να γίνεται αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο και να μην γίνεται αντικείμενο χλεβασμού για την όποια διαφορετικότητα. Μπορούμε. Το προτείνω. Και το εύχομαι. Σας χαιρετώ. Γεια. Yeah. Α, μην ξεχνάτε. Πατήστε like. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα. Ελάτε. Γεια. Yeah.